Θεοδόση μου, επειδή υπάρχουν νέα πρόσωπα, μιλάμε για ταυτοποιήσεις πολύ πολύ σημαντικές, ένα πολύ σημαντικό σημείο στην υπόθεση της 12χρονης. Να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ και έχουμε μαζί και την δικηγόρο. Έχουμε, φιλοξενούμε μια δήλωση που μας αποκαλύπτει και κάποια πράγματα της κυρίας Ταραχοπούλου. 8 νέες ταυτοποιήσεις λοιπόν προσώπων που έχουν βρεθεί με το 12χρονο παιδί από τον Κολωνό. Αυτά προκύπτουν από την κατάθεση, την έκτη κατά σειρά κατάθεση που έδωσε το παιδί στους αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και στην ειδική ψυχολόγο, με την οποία πρέπει να σας πω ότι τώρα πια έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη οικειότητα και έχουν και τηλεφωνική επικοινωνία σε συχνά διαστήματα. Αναμένονται εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες. Συνολικά, για να καταλάβουμε τον αριθμό, έχουμε 24 προφυλακίσεις προσώπων που σχετίζονται με αυτή τη φρικτή υπόθεση και άλλες νέες 8 ταυτοποιήσεις. Τους αναγνώρισε όλους σε φωτογραφίες που έδειξαν στο παιδί η αστυνομική. Η μαμά την είδε, το κορίτσι. Όχι, δεν την έχει δει την μητέρα. Και μας αποκαλύπτει ακόμα η δικηγόρος της το τι ακριβώς έχει γίνει με τη μητέρα και το παιδί και ποια είναι η κατάστασή του σήμερα και τι έχει γίνει με την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων που μας είπε ο Θεοδόσης. Το παιδί δεν έχει δει τη μητέρα του στη φυλακή. Δεν έχουμε καμία απάντηση σχετικά με το τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Επίσημη απάντηση και γραπτή έγγραφη στην αίτηση που έχουμε κάνει. Και είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κλαίει, αισθάνεται ότι φταίει αυτό, ότι τιμωρείται για μια ακόμα φορά. Ξέρω ότι έχουν γίνει ταυτοποιήσεις και προφανώς θα γίνουν και συλλήψεις. Το παιδί θα κληθεί πιθανότατα να δώσει ξανά και κάποια νέα κατάθεση να αναγνωρίσει αυτά τα πρόσωπα ή έχει γίνει αυτή η διαδικασία? Έχει γίνει η διαδικασία της αναγνώρισης. Έχει αναγνωρίσει κάποια πρόσωπα. Ωραία, ωραία. Άρα δηλαδή δεν έχουν καμία απάντηση? Όχι, ήταν να τη δει τη μητέρα του την προηγούμενη φορά, είχε προγραμματιστεί να την επισκεφθεί στη φυλακή, της το αρνήθηκαν εν τέλει και έχουν κάνει εκ νέου έτοιμα. Γιατί, για να προφυλάξουν το παιδί? Έτσι από έκρινε, κάτι. Έτσι έκρινε η εισαγγελία. Δεν είναι υποχρεωμένη να βγάλει αιτιολογημένη ναι, απόφαση. Ναι, μιλώντας με τους δικηγόρους, είναι και ο κύριος Λίτρας, είναι και η κυρία Ταραχοπούλου. Θέλω να πω, το ρεπορτάζ τι λέει, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται πολύ καιρό ότι δεν έχει δει τη μαμά. Θέλω να πω ότι μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο είναι θύμα. Μιλάμε για ένα παιδί 12 χρονών. Είναι ένα θύμα που κατηγορείται. Ναι, όταν βγήκε το θέμα, βγήκαν όλοι και μιλούσαν και πολιτικοί και ενδιαφέρον και ναι, είμαστε εκεί. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι θύμα. Είναι το θύμα και πρέπει να έχει την ψυχολογική, την όποια στήριξη όλων του κράτους, της πολιτείας, των συνανθρώπων, της γειτονιάς, της οικογένειας, την νομική. Όλη η βοήθεια πρέπει να είναι πάνω της. Και ρωτώ, τι λέει το ρεπορτάζ, ότι θα κάνει κακό η μαμά? Γιατί ένα παιδί που θέλει να δει τη μαμά του δεν είναι αυτό δικαίωμα ακόμα και στις φυλακές? Δεν είναι αυτονόητο, όχι. Διότι δηλαδή ότι μπορεί να το κάνει κακό. Προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά. Θα σου πω ένα δεδομένο. Είναι ένα παιδί το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένα θύμα. Θήτης για τις πράξεις τις οποίες υπέστη αυτό το παιδί, κατηγορείται ότι είναι η μαμά του. Άρα γι' αυτό εκεί είναι τα ερωτηματικά. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, ότι μπορεί να κάνει κακό στο παιδί με έναν τρόπο ίσως ψυχολογικό αυτό. Και αυτό και ότι επειδή η μητέρα του είναι κατηγορούμενη και συνεχίζει να ερευνάται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Έχει οριστεί δίκη για τη μητέρα, Άγγελε? Όχι, είναι ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης. Και φαντάζομαι όλο αυτό γίνεται με. Δηλαδή έχουν ερωτηθεί πέραν του νομικού, φαντάζομαι και παιδοψυχολόγια και τι, 5-6 έχουν μιλήσει και έχουν πει ότι. Είναι απόφαση της εισαγγελίας.